Θέλω να καλωσορίσω εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Ντόλ, για την επίσκεψή του στην Κύπρο. Η άρρηκτη σχέση του Δημοκρατικού Συναγερμού με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90, ενώ ο Δής έγινε πλήρως μέλος της μεγάλης πολιτικής παράταξης της Ευρώπης το 2004. Από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επεδίωκε πάντα να αναπτύσσει όσο το δυνατόν πολυσχηδή δραστηριότητα του ΕΛΚ. Δέχθηκε με ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη την διαχρονική στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού. Ταυτόχρονα όμως, ο Δημοκρατικός Συναγερμός φρόντιζε η συμμετοχή του στο ΕΛΚ να μην είναι μονοθεματική μέσω παρεμβάσεων και ψηφισμάτων για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Θέλω να τονίσω τη σημασία που έχει στον αγώνα μας για εθνική δικαίωση η στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στο τελευταίο συνέδριό μας στο Δουβλίνο υπάρχει ψήφισμα που συμπεριλήφθηκε στο μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με την πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση όσον αφορά το Κυπριακό. Ζητά από την Τουρκία την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Άγκυρας, στηρίζει τις προσπάθειες του Πρόεδρου Αναστασιάδη για επιστροφή της πόλης των Βαρωσίων και στηρίζει τις προσπάθειές μας για επανένωση της μοιρασμένης μας πατρίδας με απόλυτο σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις ευρωπαϊκές αρχές. Η Τουρκία δεν μπορεί να έχει μέλλον στην Ευρώπη εάν δεν σεβαστεί τις ευρωπαϊκές αρχές και εάν δεν ομαλοποιήσει και αναγνωρίσει την Κύπρο που είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να καλωσορίσω ακόμα μια φορά τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Κύπρο, έναν άνθρωπο που στήριξε και στηρίζει την Κύπρο, δείχνει έμπραχτα πόσο κοντά στους αγώνες του κυπριακού λαού είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μετά και από την επίσκεψη τη διήμερη του υποψηφίου μας για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Jean-Claude Juncker, η σημερινή παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος υπερτονίζει το πόσο δίπλα στον αγώνα μας είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα της Ευρώπης. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ντόλ. D'abord, cher président, comme tu l'as dit, ça fait maintenant 20 ans que vous participez au PPE. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez qu'avec Jean-Claude Juncker, comme tu l'as dit, il ne peut pas aller dans tous les pays, donc je suis en route. Bien sûr, j'ai fait aussi 8 jours de campagne en France la semaine dernière, mais avant j'étais plutôt dans le Nord. Là, cette semaine, j'ai commencé par la Croatie, j'étais en Slovénie hier, je suis avec vous aujourd'hui. Donc nous terminons cette semaine de campagne pour effectivement à ce que nous soyons le groupe le plus important et que nous restions le groupe le plus important au Parlement européen. Et de ce fait, bien sûr, nous allons désigner notre candidat qui s'appelle Jean-Claude Juncker. J'ai pas besoin, je crois, de présenter Jean-Claude Juncker. C'est un Européen convaincu. Nous avons besoin, dans les moments difficiles que nous vivons, une stabilité d'un Européen, surtout qui soit très stable sur nos valeurs que nous défendons. C'est très important dans un moment où nous vivons dans certains pays les populistes, dont la France, le populisme qui monte. Nous avons besoin derrière d'avoir de la stabilité et de ne pas renier nos valeurs et les valeurs européennes. Ça, c'est très très important dans ce moment. C'est pour ça que nous faisons tout pour que nous gagnions les élections, pour que nous ayons, dans 8 jours exactement, notre candidat qui deviendra président de la Commission. C'est notre objectif et le seul objectif
que je poursuis maintenant depuis 4 semaines. C'est un peu dur, et il y a encore 8 jours à tenir, mais je suis sûr que dans 8 jours, nous annoncerons notre succès au niveau des élections européennes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Όπως το έχει πει ο φίλος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον οποίο και ευχαριστώ για την υποδοχή, το κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουν βαθιές σχέσεις εδώ και 20 χρόνια. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας και στην Κύπρο. Σημειώνω ότι όπως και ο υποψήφιος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Jean-Claude Juncker, δεν ήταν δυνατόν να κάνουμε εκστρατεία σε όλες τις χώρες μέλη, όμως όπως και ο κύριος Juncker έχω διαλέξει να είμαι εδώ μαζί σας στην Κύπρο. Τις προηγούμενες 8 μέρες ήμουν σε προεκλογική εκστρατεία στη Γαλλία και αμέσως μετά στην Κροατία, στην Σλοβενία και τώρα εδώ. Είμαστε στην τελική φάση της προεκλογικής προσπάθειας και έχουμε ως στόχο να παραμείνουμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα η πιο σημαντική ομάδα, πολιτική ομάδα μέσα στην Ευρώπη, όπως είμαστε μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να παρουσιάσω εδώ σε εσάς τον κύριο Juncker, ο οποίος είναι ο υποψήφιος μας για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού τώρα θα μπορέσουν να κάνουν αυτή την επιλογή οι ψηφοφόροι. Όμως ο κύριος Juncker εκπροσωπεί την προσπάθεια που κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να κρατηθούμε με τις αξίες μας, τις πολιτικές αξίες, τις αξίες της Ευρώπης, οι οποίες νιώθουμε να απειλούνται από μια άνοδο του λαϊκισμού σε διάφορες χώρες. Έχουμε ανάγκη σήμερα από μια ισχυρή ευρωπαϊκή προσωπικότητα, όπως είναι ο υποψήφιός μας και όπως είναι το πρόγραμμα του κόμματός μας, που θέλει να επαναβεβαιώσει τις αξίες στις οποίες στηριζόμαστε. Είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρουμε τελικά, όσο και αν είναι σκληρή αυτή η μάχη, να εκλέξουμε, να οδηγήσουμε σε εκλογή τον υποψήφιό μας τον κύριο Juncker, αλλά κυρίως να επικρατήσουν στην Ευρώπη οι αξίες και οι πολιτικές αρχές οι οποίες μπορούν να δώσουν ένα καλύτερο μέλλον. Maintenant je vais faire plus doucement, je vais te laisser. Alors, je voudrais puisque je suis là aussi rendre hommage au travail qui est fait par vos députés européens. D'abord, Yanis Kasoulides, qui était mon vice-président, qui s'occupait des affaires étrangères. Comme je vous l'ai déjà dit ce matin, j'ai une confiance totale et aveugle à Yanis Kasoulides. Θα ήθελα, εφόσον είμαι εδώ σήμερα, να αναφερθώ στους ευρωβουλευτές που είχατε, που είχε η Κύπρος. Πρώτα απ' όλα στον κύριο Κασουλίδη, ο οποίος ήταν και αντιπρόεδρος μαζί μου στην ηγεσία της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και στον οποίος είχε κάνει εξαιρετική εργασία και στον οποίον είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Et vous savez que quand on veut un poste au niveau du PPE, malheureusement, comme je le dis souvent, Monsieur Dond, il est très sévère. C'est-à-dire la répartition des postes se fait à travers le nombre de députés disponibles. Et pour vous, c'est quand même, je dirais, c'était très important et vous avez eu une vice-présidence au groupe et vous êtes reconnu. Ça, je dois le dire parce qu'on dit souvent là, pour les petits pays, vous êtes vraiment reconnu. Vous avez Eleni, Andreas qui font un travail extraordinaire et surtout, que ce soit le parti ou les collègues députés, c'est la fidélité au groupe. Et le travail honnête que nous avons toujours eu ensemble. Vous savez, je suis un homme comme ça, j'aime bien les choses qui sont bien faites. Quand ça va, c'est bon. Quand ça ne va pas, on discute et on parle.
Et votre équipe fait effectivement ça, Eleni avec son caractère entier. Quand ça ne va pas, elle était toujours dans mon bureau très rapidement. Στο πλαίσιο μιας ομάδας στο επίπεδο της Ευρώπης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η κατανομή των ρόλων και των θέσεων είναι πάντοτε πολύ δύσκολη. Παρόλα αυτά, η Κύπρος είχε μια ξεχωριστή θέση, είχε την Αντιπροεδρία, διότι η δουλειά των Κυπρίων Ευρωβουλευτών είναι πολύ καλά γνωστή και εκτιμάται. Η δουλειά που έχουν κάνει η Ελένη, ο Χάρος, ακόμα ο Ανδρέας Βιτσιλίδης, μια πραγματικά εξαιρετική εργασία. Διακρίνονται οι εκπρόσωποι της Κύπρου για την πίστη που δείχνουν και την αφοσίωση στην ομάδα, στην συλλογική εργασία και πάνω απ' όλα έχουν μια έντιμη, μια καθαρή παρουσία. Είμαι τέτοιος άνθρωπος που θέλω να λέω τα πράγματα ακριβώς όπως συμβαίνουν, καθαρά με το όνομά τους και πρέπει να κάνω αυτή την παρατήρηση για την ξεχωριστή παρουσία των ευρωβουλευτών της Κύπρου στην ομάδα μας. Vous savez que avec le président du parti, le président Anastasiades, nous sommes en étroite collaboration. Nous avons besoin de vos connaissances, de votre analyse sur tout ce qui se passe sur cette grande région, notamment en ce qui concerne l'énergie. Nous en avons discuté ce matin, c'est un dossier que nous allons discuter très sérieusement et très rapidement avec ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe avec la Russie. Et je crois que c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle option aussi qu'on doit régler rapidement au niveau de l'Europe. C'est le dossier énergétique. C'est un dossier européen et qui doit devenir à 100% européen. Και στο παρελθόν με τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Αναστασιάδη, είχαμε μια στενή συνεργασία. Έτσι θα συνεχίσουμε και τώρα και ήδη κάνουμε μια εξαιρετική δουλειά. Έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικά θέματα να συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε ιδιαίτερα να δούμε τι μπορεί να γίνει με το ζήτημα της ενέργειας. Το ενεργειακό πρόβλημα, όπως παρουσιάζεται μάλιστα μέσα από την κρίση στην Ουκρανία, είναι πραγματικά ένα καυτό ζήτημα και πιστεύω ότι είναι το θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε στη συνέχεια, συζητώντας και μαζί σας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Et bien sûr, en ce qui concerne le dossier de la Turquie, nous allons en parler très franchement. Et là aussi, vous avez vu le soutien total à Dublin du dossier sur la Turquie. Et là, totale confiance à notre parti et au gouvernement en Grèce. Όσο αφορά επίσης τα ζητήματα που σχετίζονται με την Τουρκία. Πρέπει να πούμε, μπορούμε να πούμε ότι οι θέσεις μας έχουν ήδη καταγραφεί και είναι πολύ καθαρές, όπως καταγράφηκαν στο συνέδριο στο Δουβλίνο, είναι μέσα στο πρόγραμμά μας και σε αυτή τη βάση θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις σας. Je terminerai en disant aussi confiance totale pour sortir de la crise au niveau de votre pays. Et je prends simplement quelques pays. Regardez l'Irlande, regardez la Grèce, regardez l'Espagne, regardez le Portugal, regardez la Lettonie. C'est tous des pays qui se sont enfoncés dans la crise avec le Parti socialiste. Et c'est nos représentants du PPE qui sont en train de sortir par le haut. C'est pour ça, je dirais aux citoyens chypriotes qui souffrent, nous savons que c'est de la souffrance, nous savons que ça ne va pas trop bien, mais là aussi, les efforts qui sont faits ne sont pas vains, puisque vous pouvez regarder les efforts qui ont été faits, et je cite souvent la Lettonie. La Lettonie qui n'était pas dans l'euro, qui était dans une situation de faillite, quand notre ami Dombrovskis a pris le gouvernement en main,
et qu'il était venu chez moi en disant à la fin du mois, je ne peux plus payer ni les fonctionnaires, ni les retraites. Έχουμε εμπιστοσύνη στις προσπάθειες που βλέπουμε να γίνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης στη χώρα σας. Σημειώνουμε ότι όλες αυτές οι χώρες που βρέθηκαν σε αυτή την πολύ δύσκολη θέση, είτε είναι η Ιρλανδία, είτε η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, ακόμα και η Λετωνία, βυθίστηκαν από λανθασμένες πολιτικές κυβερνήσεων σοσιαλιστικών της αριστεράς. Ξέρουμε τι υποφέρουν οι άνθρωποι στην Κύπρο, παρακολουθούμε τις προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρνει η κυβέρνησή σας και προσδοκούμε ότι θα τα καταφέρουμε. Συνηθίζω να αναφέρνω την περίπτωση της Λετωνίας όταν έβλεπα τον ηγέτη εκεί, τον κύριο Λομπρόφσκι, ο οποίος είχε φτάσει στο σημείο να σημειώνει ότι δεν είχε μείνει ούτε ένα ευρώ στα ταμεία για να κάνουν τις πληρωμές τους. Θέλουμε αυτή η πολύ δυσάρεστη κατάσταση να αποτελέσει παρελθόν για όλη την Ευρώπη. Et la Lettonie aujourd'hui, c'est quand même un exemple qu'on peut regarder. On ne peut pas toujours appliquer partout ce qu'il a appliqué, mais six ans après, il a remonté son pays. Il a entre 5 et 6% de croissance et il a pu rentrer le 1er janvier dans la zone euro parce qu'il a respecté les règles. Donc je dis bien, nous avons quand même, et surtout les chefs d'État et de gouvernement de ces pays ont un grand mérite et je suis persuadé que votre pays, avec l'équipe qui est en place et votre président, le peuple peut lui faire confiance et que vous pouvez prendre l'image sur ce qui s'est passé en Lettonie et en Espagne, Portugal, Irlande et même Grèce. Αναφέρω την Λετωνία γιατί είναι ένα παράδειγμα. Μπορεί να μην ισχύει το ίδιο για όλους, όμως για έξι χρόνια μετά την βαθιά κρίση, η χώρα αυτή, εφαρμόζοντας τις σωστές πολιτικές και γενναίες αποφάσεις, κατάφερε να ξεφύγει και έξι χρόνια μετά μπαίνει μάλιστα στην Ευρωζώνη. Είμαι πεπισμένος ότι και η χώρα σας, με την κυβέρνηση που έχετε, με την πολιτική του Δημοκρατικού Συναγερμού, του κόμματος εδώ, θα τα καταφέρει. Και όπως και οι άλλες χώρες οι οποίες σιγά σιγά μία-μία βγαίνουν από το καθεστώς της προσπάθειας, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, έτσι και η Κύπρος θα περιμένουμε να διακριθεί. Maintenant, je vais terminer simplement en disant à mes amis, mes collègues, les remercier pour la confiance qu'ils m'ont fait quand j'étais président du groupe. Et je vais appliquer la même méthode en tant que président du parti. Pour moi, et je l'ai démontré pendant 7 ans et demi au groupe, chaque pays est important. Que ça soit un grand pays ou que ça soit un petit pays. Et tous les pays qui font leur travail méritent le respect. Et j'appliquerai la même méthode au parti que j'ai appliqué pendant 7 ans et demi au groupe. Τώρα θα ήθελα, αναφερόμενος εδώ και στους φίλους μου που με γνωρίζουν από το Ευρωκοινοβούλιο, να βεβαιώσω ότι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη, όπως ακριβώς είχα λειτουργήσει ως πρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι θα λειτουργήσω και τώρα που είμαι πρόεδρος του ίδιου του κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και η προσέγγιση μου είναι ότι κάθε χώρα, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, αξίζει της ίδιας προσοχής και ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με μικρές χώρες οι οποίες μπορούν να διακριθούν για τα επιτεύγματά τους. Να μου επιτρέψετε να στείλουμε και εμείς το μήνυμα με την παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα συνεχίσω από εκεί που... Okay.
Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αξιοπρέπεια έχουν και μικρές και μεγάλες χώρες και δεν μπορεί να διαχωρίζεται και να διαβαθμίζεται η αξιοπρέπεια σε σύγκριση με το μέγεθος της χώρας. Ζητούμε από την Ευρώπη να σεβαστεί την Κύπρο. Λέχθηκε πως ναι, και είναι ένα πραγματικό γεγονός, πως διαπράξαμε λάθη και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τις αλλαγές, τις αναγκαίες που χρειάζεται ο τόπος και έπρεπε από καιρό να είχαμε κάνει. Την ίδια όμως ώρα είναι εξίσου πραγματικότητα πως η Κύπρος πλήρωσε και λάθη της Ευρώπης, ελλείμματα και παραλήψεις της. Είναι γι' αυτό που η ψήφος στους ευρωβουλευτές, στους υποψηφίους του Δημοκρατικού Συναγερμού μετρά. Μετά πρώτον γιατί θα είναι μέλη της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής ομάδας με ειδικό βάρος που μπορεί να αλλάξει την Ευρώπη προς το καλύτερο. Να έχουμε μια Ευρώπη πιο αλληλέγγυα, πιο δίκαιη. Μια Ευρώπη που να στέκεται δίπλα από τους αγώνες της Κύπρου. Η ψήφος μετρά γιατί η εκλογή υποψηφίων από τον Δημοκρατικό Συναγερμό θα βοηθήσει στο να φέρουμε τα καλά της Ευρώπης στην Κύπρο, να αντλήσουμε περισσότερα χρήματα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και μπορούν οι ευρωβουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού στην μεγάλη οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με την πιο σημαντική επιρροή στις Βρυξέλλες να μπορέσουν να είναι ωφέλιμοι για τον τόπο τους. Η ψήφος στις 25 του Μάη μετρά και για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Γιούνκερ ξεκαθάρισε τις θέσεις του τόσο για το Κυπριακό όσο και τη στήριξή του στα θέματα οικονομίας. Είναι σημαντικό ο άνθρωπος κλειδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κατανοεί τις μικρές χώρες. Ο κύριος Γιούνκερ προέρχεται από μια χώρα μικρότερη από την Κύπρο με τα ίδια χαρακτηριστικά στην οικονομία και κατανοεί πόσο σημαντικό είναι να εκμεταλλεύεσαι τα συγκριτικά σου πλεονεκτήματα. Το τελευταίο, η ψήφος μετρά και έχει αξία γιατί μας δίνεται η ευκαιρία. Ακούσαμε τόσο από τον κύριο Γιούνκερ, επαναλήφθηκε σήμερα και από τον κύριο Ντόλ, πόσο σημαντική η Κύπρος θα είναι στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Θέλω να τονίσω πως τα ενεργειακά αποθέματα της Κύπρου είναι ευρωπαϊκά. Αυτό αναβαθμίζει τον ρόλο της χώρας μας, τόσο οικονομικά όσο και στα θέματα ενέργειας, και καθίσταται η χώρα μας σημαντική όσον αφορά τα γεωπολιτικά. Η ενέργεια είναι μια ευλογία που πρέπει να το πιστέψουμε πως μπορεί να γίνει ο τομέας που θα αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα στην Κύπρο. Θέλω να κλείσω και για την αναφορά για το μνημόνιο. Θέλω να γνωρίζει και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος πως Κύπρος είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την πορεία σταθεροποίησης και θέλω να γνωρίζουν οι Βρυξέλλες πως η Κύπρος θα μπει σε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης από τις αρχές του 2015. Ότι τους προσεχείς μήνες δειλά-δειλά η κυπριακή οικονομία θα βγει στις αγορές. Και είμαι πεπισμένος και θέλω αυτό το μήνυμα να πάει και στις Βρυξέλλες πως η Κύπρος θα βγει από το μνημόνιο ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι το πρόγραμμα υπολογίζει. Τέλος του 2015 η Κύπρος θα είναι στις αγορές με πολύ λογικό επιτόκιο
και δεν χρειάζεται η οποιαδήποτε παραμονή στο μνημόνιο για το 2016. Θέλουμε σε αυτή την προσπάθεια το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως ήταν εδώ και χρόνια, να σταθεί δίπλα μας, να έχουμε μια Ευρώπη που να σέβεται την Κύπρο και τους αγώνες της, τόσο για την επανένωση του τόπου, όσο και να χτίσουμε μια οικονομία σε γερά θεμέλια.